Στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Κυριάκος Ιωαννίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ακούσατε και εσείς τη δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα. Είχαμε αυτά τα δυστυχώς σοβαρά επεισόδια. Νομίζω εσείς επισκεφτήκατε και στον Ευαγγελισμό, αν δεν κάνω λάθος, όπου νοσηλεύεται ο κύριος Δελή, σωστά. Ναι, φυσικά. Έχετε και εικόνα της κατάστασής του, πώς είναι η κατάσταση? Και τον επισκέφτηκα και ήμασταν και μαζί, ήμασταν δίπλα δηλαδή, ναι. Και στην, όταν έγινε το περιστατικό, όταν έγινε η επίθεση δηλαδή το ΜΑΤ με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, οι οποίες κυριολεκτικά πέσανε μέσα στον κόσμο, πάνω στον κόσμο, από απόσταση μικρότερη των 4 μέτρων και χωρίς να έχουν οπτική επαφή τα ΜΑΤ με αυτό που κάνουν, γιατί τα ρίχνουν πίσω από τις κλούβες, και γι' αυτό το λόγο χτυπήσανε και τον σύντροφο τον Γιάννη Δελή και τη συντρόφισσα την Θεοδόρα την Δρυμάλα. Συνδικαλίστρια. Ορίστε. Συνδικαλίστρια. Στη ΔΟΕ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ με την υποψήφια με το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ. Η οποία πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό, χτύπησε στο κεφάλι. Ο σύντροφος του Γιάννη Δελή όμως έχει διάτρηση στην Πάνου και παραμένει. Ευθύνη των γιατρών προφανώς δηλαδή, παραμένει στον Ευαγγελισμό. Θέλετε να μας περιγράψετε τι ακριβώς συνέβη, πώς άρχισαν τώρα, η ιστορία αυτή? Να ξεκινήσουμε καταρχήν με την αιτία του όλου πράγματος. Οι εκπαιδευτικοί σήμερα έκαναν μια μεγάλη κινητοποίηση, μια μεγαλειώδη κινητοποίηση ενάντια στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κυριολεκτικά πετάει στα σκουπίδια χρόνια προϋπηρεσίας εργαζόμενων σήμερα εκπαιδευτικών και ουσιαστικά ανακυκλώνει την ομοιρία, την ελαστική εργασία και δημιουργεί νέους όρους ανεργίας για αυτούς, ενώ ταυτόχρονα το όνειρο ή την, να το πω, μην το πω όνειρο κιόλας γιατί το πάμε στην δεύτερη παρουσία, την απέτηση και τα νέα παιδιά που τελειώνουν σήμερα τις σχολές τους να δουλέψουν στη δημόσια εκπαίδευση, την κάνει, τη μετατρέπει ουσιαστικά σε ένα άπιαστο όνειρο γιατί δημιουργεί όρους να τρέχουν να κυνηγάνε προσόντα, σεμινάρια, επιπληρωμή επί της ουσίας, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν κινητοποιήθηκαν χιλιάδες κόσμο. Η πορεία πέρασε από τη Βουλή, κατευθύνθηκε προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου εντελώς εκεί τυχαία υπήρχαν οι περίφημες κλούβες που ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν έχει στην κατοικία του και απαιτήσανε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, οι συνδικαλιστές, το συνδικαλιστικό κίνημα συνολικότερα απέτησε να φύγουν οι κλούβες για να εξελιχθεί η ειρηνική μέχρι τότε ούτως ή άλλως πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο, και η απάντηση των ΜΑΤ ήταν τυφλά χτυπήματα με χημικά και με κρότου λάμψης. Τυφλά, έτσι. Κυριολεκτικά τυφλά, σας το λέω γιατί. Αφού είσαστε εκεί. Ναι, πέρασα από δίπλα μου δηλαδή. Και δεν μπορεί αλλιώς να δικαιολογήσει το γεγονός ότι χτύπησε στο κεφάλι έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δίπλα ακριβώς στις κλούβες και τον Γιάννη τον Δελή. Ο οποίος χτύπησε και στο χέρι, αλλά και είχε αυτό το χτύπημα στο αυτή. Ξέρετε για την παιδεία, επειδή είπατε πριν, ας πούμε, για τους νέους που τελειώνουν κτλ. Εγώ από την επετηρίδα ακόμη και με το ΑΣΕΠ, τις εξετάσεις και όλα αυτά που λένε ότι θα μπουν οι καλύτεροι, έχω μία άποψη. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι προσωπική άποψη. Μπορούμε να διαφωνήσουμε ή να τη σχολιάσετε. Από τη στιγμή που κάποιος τελειώνει μία πανεπιστημιακή σχολή και είναι παιδαγωγική ακαδημία, του δίνει ένα χαρτί το πανεπιστήμιο, το ελληνικό, το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, που του λέει με αυτό το χαρτί μπορείς να διδάξεις. Ξαφνικά στη συνέχεια, το ίδιο το κράτος αναιρεί αυτά που έχει πει και τον στέλνει να συγκεντρώνει, να μαζεύει επιπληρωμή, όπως είπατε, με τα πτυχιακά και δεν ξέρω εγώ τι άλλα, ακυρώνοντας επί της ουσίας το χαρτί που του έχει δώσει. Αυτό νομίζω εγώ. Κύριε Βούλγαρη, τα λέτε ακριβώς πάρα πολύ σωστά. Όχι, είναι προσωπικό, δεν είναι κομματικό τώρα. Είναι η λογική. Είναι η λογική. Μου δίνουν ένα χαρτί που μου λένε μπορώ να διδάξω. Μετά γιατί μου λένε δεν μπορώ να διδάξω? Μη μου δίνεις το χαρτί. Μη μου δίνεις το χαρτί. Κοιτάξτε, να λάβετε υπόψη φυσικά, γιατί ουσιαστικά ξεκινάτε από την ιστορία αυτή από το 1997-98. Ναι. Καταργείται πετηρίδα επί Αρσένη με τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Και αυτοί ουσιαστικά τι αποδεικνύανε? Αφού ούτως ή άλλως είχε στοιχείο επάρκειας, να το πω έτσι, να διδάξεις. Όλα αυτά είναι φίλτρα προκειμένου, είναι συστήματα διορισμού τα οποία προσπαθούν να βρουν μια λύση εκ των πραγμάτων να διαχειριστούν τη ανεργία. Γιατί οι ανάγκες είναι για 20 και 30 χιλιάδες σήμερα, για 30 χιλιάδες, και σου λέει θα παίρνω με το σταγονόμετρο 4, 3, 2, 1000, κανέναν για 10 χρόνια ουσιαστικά.
Αυτό είναι το αντιδραστικό, αυτό είναι το πρόβλημα. Και ας μην ξεχνάμε όμως ότι το πτυχίο και με αυτό το νομοσχέδιο που καταθέτει το Υπουργείο Παιδείας γίνεται ένα προσόν ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γιατί εδώ πέρα. Αν είναι έτσι όμως και κάποιος που τελείωσε παιδαγωγική ακαδημία του λέει το κράτος δεν μπορείς να διδάξεις, τότε να πούμε το ίδιο και στο γιατρό, να πούμε το ίδιο και στο νομικό, ότι δεν ισχύουν παιδιά τα πτυχία στα ελληνικά πανεπιστήμια, να το ξέρουμε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μακριά αυτό που λέτε σαν παράδειγμα. Έχετε υπόψη σας ότι οι δικηγόροι δεν δουλεύουν σαν δικηγόροι κατευθείαν. Πρέπει να δώσουν εξετάσεις. Πρέπει να δώσουν εξετάσεις. Αυτό είναι το περίπου. Καλά, εδώ δεν μπορούν να ανοίξουν μαγαζί κομμωτές. Πρέπει να έχεις προϋπηρεσία στους δικηγόρους. Αυτό είναι λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνετε το βασικό πρόβλημα είναι η απαξίωση των πτυχίων. Αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Και μαζί με αυτόν πάει και η απαξίωση της προϋπηρεσίας ανθρώπων που κυριολεκτικά έχουν οργώσει την Ελλάδα. Έχουν αφήσει τις οικογένειές τους, αν πρόλαβαν να κάνουν οικογένειες, κυριολεκτικά αν πρόλαβαν να κάνουν οικογένειες. Δηλαδή βλέπουμε μανάδες, οι οποίες έχουν πράγματι έχουν θυμό. Σήμερα δηλαδή κατέβηκε ένας κόσμος. Και γι' αυτό το λόγο ήταν και μεγαλειώδες το συλλαλητήριο. Γιατί κατέβηκε ένας κόσμος, ο οποίος, να το πω έτσι, φύγεται κυριολεκτικά, φύγεται η ζωή του. Φύγεται η ζωή του, γιατί βλέπει τον εαυτό του να πηγαίνει σε αυτούς τους περίφημους πίνακες και τη σειρά των διορισμών να καταποντίζεται. Και δεν μιλάμε για 25χρονα παιδιά, μιλάμε για 35χρονα, για 40χρονα. Οι οποίοι έχουν, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχουν θεμελιώσει ένα δικαίωμα. Είναι εργαζόμενοι, δεν είναι ότι θα γίνουν, δουλεύουν. Και σου λέει ο κύριος Γαβρόπουλος, λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας, από εδώ και πέρα θα πάνε κάπως τα πράγματα αλλιώς. Υπάρχει σοβαρός θυμός. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω, τη Δευτέρα συνεχίζεται κινητοποίησης. Α, τη Δευτέρα έχει νέα κινητοποίηση. Τη Δευτέρα, ναι, που ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Α, ναι. Το ραντεβού, από ό,τι γνωρίζω, είναι 3 η ώρα στην Αθήνα. Ναι. Και η κατεύθυνση είναι να κατέβουν και εκπαιδευτικοί με αποφάσεις. Είναι αποφάσεις και της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Με αποφάσεις να κατέβουν από όλη την Ελλάδα. Συζητιέται και ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν νομίζουμε ότι έχει σοβαρό νόημα, έχει μεγάλη αξία να είναι ακόμα πιο μαζική και από σήμερα η κινητοποίηση της Δευτέρας που θα μιλήσει και στη Βουλή με αφορμή αυτό το θέμα και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Και αν μη τι άλλο, η παιδεία και η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, αν μη τι άλλο, χρειάζονται προσλήψεις. Έτσι, και θυμάμαι που υπήρχε και το εξής τότε με την Εκκλησία, ότι δεν θα πληρώνονται και θα ξεφορτωθεί 10.000. Πόσοι ήταν, δεν θυμάμαι. Εντάξει, αυτά γίνανε γαργάρα, κύριε Βούλγαρη. Αυτά γίνανε και θα γαργάρα. Πάρουμε, επειδή δεν θα τους έχουμε αυτούς στον προϋπολογισμό, τυπικά έστω, θα πάρουμε στην υγεία και στην παιδεία. Ναι, τίποτα από αυτό δεν έγινε. Και να πω μόνο ένα αριθμό, αν και μερικές φορές οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν την κατάσταση. Γιατί ο κύριος Γαβρόγλου ουσιαστικά επιτίθεται στο κουκουέ, αλλά στοχεύει στον κόσμο που διεκδικεί και δεν μπορεί να μην είναι και κουκουέ, να πούμε τα πράγματα με το όνομά του δηλαδή. Δεν θεωρούμε ότι όλο αυτό ο κόσμο είναι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν το ψηφίζει κιόλας, δεν λέω ότι είναι οργανωμένος. Λέω λοιπόν ότι είναι λαϊκίστικο το αίτημα εδώ και τώρα 30.000 άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν, καλύπτουν τα κενά, αναπληρώνουν τον εαυτό τους κάθε χρόνο δηλαδή, να διοριστούν, να μονιμοποιηθούν. Κοιτάξτε λίγο, η χώρα μας δίνει κάθε χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΝΑΤΟ. Για να προσληφθούν 30.000 κόσμος σήμερα για να καλύψουν τα κενά. Με τα Σκόπια μαζί ή χωρίς. μόνο η χώρα μας. 4 δις κάθε χρόνο. Λοιπόν, 500 εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται για να γίνουν 30.000 προσλήψεις μόνιμο διορισμοί. 500 εκατομμύρια. Δείχνει λοιπόν το ζήτημα είναι η πολιτική επιλογή. Σε κάθερα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να σκόψουμε να βγάζει και τα συμπεράσματά του. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο με τη συμφωνία και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα. Κοιτάξτε, δύο σχόλια. Όσον αφορά πρώτον και την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ και το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών. Να πω ότι είναι φανερό ότι η κυρία Μέρκελ και από τη χθεσινή τέλος πάντων επίσκεψή της και τη σημερινή δίνει ψήφο εμπιστοσύνης κατά τη γνώμη μας στον κύριο Τσίπρα. Και για το δύσκολο έργο που έχει βγάλει εις πέρας. Εμείς λέμε το βρώμικο ρόλο ουσιαστικά και να προωθήσει την ακόμα πιο έντονη, πιο δυναμική παρουσία του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ δηλαδή, αλλά και για το γεγονός ότι έβγαλε εις πέρας αυτό το δύσκολο ρόλο να φέρει και τρίτο μνημόνιο για να φορτωθούν ακόμα περισσότερο τα βάρη της κρίσης στις πλάτες του λαού μας. Ένα δεύτερο, σε σχέση και με την κρίση την κυβερνητική, η οποία πάει και έρχεται, θεωρούμε ότι ο λαός δεν πρέπει καθόλου να τον απασχολεί πώς θα είναι το διαζύγιο του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο. Αν θα είναι βελούδινο ή δεν θα είναι βελούδινο, αν θα είναι κοινή συνενέση ή όχι. Το βασικό αυτό που πρέπει να τον απασχολεί είναι να οργανώσει τη δράση του,
προκειμένου από αύριο κιόλας να διεκδικήσει ακόμα πιο δυναμικά τη ζωή που έχει ανάγκη και τα δικαιώματα που έχει ανάγκη και να βάλει εμπόδια όσο το δυνατόν σε αυτή τη νέα επίθεση που έρχεται. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οίκοι προβλέπουν επιβράδυση της οικονομίας το 2019, η οποία ξέρετε η επιβράδυση σιγά σιγά οδηγεί και σε ύφεση. Ναι. Να πάρουμε τα μέτρα μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα δηλαδή. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Ιωαννίδη, μία φίλη ακροάτρια, αν θέλετε να τοποθετηθείτε, να το σχολιάσετε αυτό που μας λέει, θα πρέπει να υπολογιστούν και τα άλλα πρόσωπα και τα υπόλοιπα πτυχία των εκπαιδευτικών, όπως και των υπόλοιπων δημόσιων υπαλλήλων, δεν το καταλαβαίνω, όπως επίσης και η προϋπηρεσία του κάθε εκπαιδευτικού. Ναι, κοιτάξτε, και τα άλλα προσόντα νομίζω, λέει, έτσι δεν είναι, αν λέει τα άλλα πρόσωπα... Για να δω, ναι προσόντα, συγγνώμη, δεν το διάβασα. Τα άλλα προσόντα. Κοιτάξτε, εμείς προφανώς θεωρούμε και δεν υποτιμάμε καθόλου την ανάγκη ο σημερινός επιστήμονας, αυτός που διδάσκει τα παιδιά του ελληνικού λαού, να είναι και επιμορφωμένος, να έχει και τα μεταπτυχιακά του, να έχει και τα διδακτορικά του, να ξέρει και τις γλώσσες του. Δεν υποτιμάμε καθόλου αυτό. Καθόλου. Αν η κυβέρνηση θεωρούσε ότι είναι αναγκαίο, να το κάνει δωρεάν. Τα μεταπτυχιακά αυτή τη στιγμή είναι επιπληρωμή στα δημόσια πανεπιστήμια, λέμε. Δεν λέμε για το εξωτερικό. Είναι επιπληρωμή και με βούλα ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αν ήθελε και η κυβέρνηση να είναι επιμορφωμένη και να έχουν προσόντα οι εκπαιδευτικοί που σήμερα δουλεύουν στα σχολεία μας, θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει ένα κάτι πολύ απλό που γινόταν κιόλας. Επιμόρφωση. Εκπαιδευτική επιμόρφωση. Η οποία δεν γίνεται. Ξέρετε, εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Ναι. Πριν 10 χρόνια όταν διορίστηκα, έκανα για ένα μήνα μια στοιχειώδη επιμόρφωση. Και η οποία φυσικά δεν έπρεπε να μείνει εκεί. Έπρεπε κάθε 4-5 χρόνια τουλάχιστον. Μην σας πω και ετήσια. Να επιμορφώνομαι στις νέες εξελίξεις, στην επιστήμη μου κτλ. Οπότε λοιπόν, το θέμα είναι. Πληροφορική, στο τομέα πληροφορικής είστε. Όχι, κοινωνιολόγος. Λοιπόν, άρα λοιπόν, φυσικά πρέπει να υπολογίζονται και να προωθούνται τα προσόντα. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε έναν κόσμο ο οποίος τώρα δουλεύει. Μην το χάνουμε αυτό. Μην χάνουμε δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε 25-27.000 κόσμο που σήμερα, τώρα, δουλεύει και η κυβέρνηση του λέει ότι δεν είσαι αρκετός. Ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και μετά ας συζητήσουμε για το γεγονός ότι υπάρχουν και νέα παιδιά που πράγματι και αυτά περιμένουν στην ουρά. Αλλά έχουμε έναν εργαζόμενο τώρα. Τι θα του κάνουμε, θα το πετάξουμε. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη που δημιουργεί όρους ανθρωποφαγίας. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη. Μάλιστα. Νομίζω με αυτές τις σκέψεις θεωρώ θα δούμε πως απαντήσαμε. Μπορεί να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα γιατί σας βλέπω θα είστε εκεί. Μπορεί να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Για καθαρά πια για το νομοσχέδιο αυτό, έτσι αφού θα είστε εκεί. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ήταν το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Κυριάκος Ιωαννίδης.